στο πρόγραμμα Εράσμους και την ανταλλαγή εργαζομένων με στόχο την απόκτηση εμπειριών και καλών πρακτικών μπαίνει το Γενικό Νοσοκομείο της Ηλίας με στόχο τη διεύρυνση των γνώσεων του προσωπικού και την αμφίδρομη αναβάθμιση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων. Στο νοσοκομείο μας είχαμε καταθέσει την πρόταση κυρίως και θα αφορά κυρίως το ΚΕΦΙΑΠ, στο Κέντρο Φυσικής Αποκατάστασης, όπου θα μπορέσουμε διάφοροι συγκεκριμένοι τομείς του νοσοκομείου να πάνε στο εξωτερικό και αντίστοιχα να έρθουν και εδώ από χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έτσι θα μπορέσουν κάποιοι εργαζόμενοι σε 4-5 ημέρα προγράμματα να πάνε σε χώρες του εξωτερικού, όπως είναι η Ιταλία. Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Κροατία. Είναι 4 χώρες οι οποίες έχουν τελείως διαφορετικές κουλτούρες ούτως ή άλλως, βαλκανικές, νοτιοευρωπαϊκές ως επιτοπλίστων. Και μάλιστα κάποιες μπορούν να είναι πολύ μπροστά από εμάς ή κάποιες να είναι σε αντίστοιχα επίπεδα, ίσως και λίγο πιο πίσω από τη δικιά μας χώρα σε κάποιους τομείς. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το νοσοκομείο του Πύργου συμμετέχει σε πρόγραμμα επιμόρφωσης, καθώς στο παρελθόν είχε ενεργό ρόλο και σε άλλες δράσεις. Συμμετείχαμε σε άλλα 2 Interreg που αφορούσαν κατά την περίοδο του COVID, που αφορούσαν την προμήθεια εξοπλισμού και έτσι ενισχύσαμε την μονάδα εντατικής θεραπείας και στο δεύτερο διάφορα τμήματα του νοσοκομείου και έχουμε μια σχετική εμπειρία ως προς αυτό. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2024, θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2026, ουσιαστικά δηλαδή έχει ένα 16μηνο της πρώτης φάσης υλοποίησης. Την πρώτη φάση αυτή λοιπόν, μια ομάδα εργαζομένων η οποία έχει δουλέψει για την κατάθεση της πρότασης, θα παρακολουθήσει σε 4 χώρες, όπως είπε πριν και ο διοικητής, 5 ημέρες εργασίες πάνω σε συγκεκριμένα κομμάτια εργασίας τους εκεί, όπως είναι η εκπαίδευση ενηλίκων και κυρίως ενηλίκων ατόμων με αναπηρία. Στη δεύτερη φάση, εμείς θα προχωρήσουμε μετά την αξιολόγηση και την ποιοτική και την ποσοτική του προγράμματος στη διάχυση της γνώσης αυτής στο υπόλοιπο προσωπικό της νοσηλευτικής μονάδας, ώστε να δούμε σε ποια πεδία μπορεί η γνώση αυτή, η καινούργια αυτή γνώση να εφαρμοστεί στους λήπτες υπηρεσιών υγείας. Στην τρίτη φάση, που ακόμα αυτό δεν έχει καθοριστεί, θα γίνει δηλαδή μετά το Μάρτιο του 2026, θα έρθουν αντίστοιχα εργαζόμενοι από άλλες δομές, όχι από αυτές τις συγκεκριμένες δομές που ανέφερε ο διοικητής, από αυτές τις 4 χώρες, από άλλες δομές θα έρθουν στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας για να παρακολουθήσουν τη δική μας εργασία και να δουν αν έχουμε καταφέρει να εφαρμόσουμε αυτή τη γνώση που αποκτήθηκε μέσα από την παρακολούθηση εργασιών στα δικά μας προγράμματα. Στόχος είναι η επικράτηση μιας ομοιογενούς συνθήκης στη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαμόρφωση ισχυρότερης συναντήληψης στα ζητήματα της υγείας.